Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να γνωρίσει ο κόσμος, είναι μια πρακτική την οποία εφαρμόζουν εδώ και μερικές δεκαετίες οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το βιβλίο το οποίο γράφει βασίζεται σε μια μελέτη η οποία έχει γίνει πριν περίπου 5-6 χρόνια στο δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό το δίκτυο. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, εάν και σαν πρακτική ξεκινάει από πολύ παλιά, να φανταστεί κανείς ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν χορηγοί, μετά μετεξελίχθηκε σε φιλανθρωπία. Εγώ βάζω μέσα ακόμη και την πρακτική, ξέρω εγώ, την ενέργεια της φιλοπατρίας. Αργότερα δημιουργήθηκε το κοινωνικό κράτος και τώρα φυσικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο προβολής των επιχειρήσεων. Αλλά από αυτή την προβολή κερδίζουν και οι δύο. Δηλαδή κερδίζει και η κοινωνία και το περιβάλλον και η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν διότι διαφημίζονται και κάνουν λιγότερες διαφημίσεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ξοδεύουν λιγότερα στις διαφημίσεις, αλλά αναγνωρίζονται από τον κόσμο, αναγνωρίζονται από τους πολίτες. Και ένα σημαντικό είναι ότι επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο δυστυχώς κάθε μέρα επιβαρύνεται, είναι καιρός οι επιχειρήσεις αυτές να ρίξουν το βάρος στην κλιματική αλλαγή, οπότε να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Και φυσικά το βιβλίο προσπαθεί να δώσει και ένα άλλο μήνυμα, ότι δεν είναι προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων η εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι και των μικρών. Και πώς μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις, επειδή είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να διαθέσουν ποσά, μπορούν να κάνουν δίκτυα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και έτσι μέσω αυτών των δικτύων να μπορέσουν να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους και ούτω καθεξής. Και να βοηθήσουν στο σύνολο. Κύριε Βουλιόπουλε, υπάρχει όμως και μία άποψη η οποία αναφέρει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μία μάσκα κατ' ουσίαν προκειμένου οι εταιρείες να κάνουν αυτό που στοχεύουν να κάνουν, ενοχλώντας φυσικά τις τοπικές κοινωνίες ή δημιουργώντας προβλήματα στο περιβάλλον, την ίδια στιγμή που προσπαθούν να αναγνωρίσουν ένα μικρό μερίδιο της ευθύνης τους και να μην αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα από τον τοπικό πληθυσμό ή τις τοπικές αρχές. Πολύ σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, στη ζωή δεν είναι όλα άγνα. Υπάρχει και η μία πλευρά και η άλλη. Αν κανείς θέλει να εξοραίσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και πάρει μόνο τα καλά, μπορεί να την κάνει κάτι μεγαλειώδες, κάτι πολύ προχωρημένο. Ή αν επικεντρωθεί σε αυτά που είπατε, τότε μπορεί να την κάνει ότι είναι πολύ αρνητικό και χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα. Υπάρχουν και τα δύο, συνυπάρχουν. Το ζητούμενο είναι εμείς τι κάνουμε σαν ενημερωμένοι πολίτες, προκειμένου αυτή τη διαφοροποίηση που έχουν οι επιχειρήσεις, κατά πόσο να την αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, θα το πω και μέσα. Ας ακουστεί και εδώ, δεν με πειράζει. Λοιπόν, όταν έγιναν οι κινητοποιήσεις των Αφροαμερικάνων το 1992 στην Καλιφόρνια, ξέρετε ποια επιχείρηση δεν πείραξαν, δηλαδή δεν κατέστρεψαν οι εξεγερθέντες? Τη McDonald's, γιατί είχε πλούσιο κοινωνικό έργο. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτή την περίπτωση τώρα? Εξηγήστε το εσείς. Ένα ακόμη, κύριε Πουλιόπουλε, σε σχέση με τα τοπικά δεδομένα, γιατί την εταιρική κοινωνική ευθύνη την μάθαμε περισσότερο μέσω του ΤΑΠ. Θεωρείτε ότι αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας έδωσε ο ΤΑΠ μέσω αυτού ακριβώς του προγράμματος σαν τοπική κοινωνία σε σχέση με την όχληση που δημιουργείται από την έλευση του αγωγού φυσικού αερίου? Κοιτάξτε να δείτε. Ανοίγουμε μεγάλο θέμα. Καταρχάς υπάρχει μια γνώμη, μια κοινή γνώμη, η οποία μάχεται εναντίον των όλων αυτών των πηγών ενέργειας, δηλαδή άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο. Και το αέριο επιβαρύνει. Λιγότερο μεν, αλλά επιβαρύνει. Το ζητούμενο είναι πώς το αντιμετωπίζουμε και αν μπορούμε να κάνουμε μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό όμως. Αναφέρομαι στο ότι τι θα έπρεπε να προσφέρει ενδεχομένως ανταποδοτικά στην Καστοριά ο ΤΑΠ σε σχέση με όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα οδικά δίκτυα. Σίγουρα θα κερδίσει από ότι θα. Σίγουρα οι επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Σίγουρα αυτό που κερδίζει είναι πολύ περισσότερο από αυτό που προσφέρει. Αν θέλετε, την προσωπική μου γνώμη. Και αν αξιοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές. Εντάξει, η ευκαιρία είναι λίγο δύσκολο να αξιοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει εμπειρία. Δεν υπάρχει εμπειρία στη διεκδικήσεων. Εντάξει, ζητάμε αποσπασματικά, ζητάμε λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, καταλαβαίνετε. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου ως διοργανωτής
στην σημερινή εκδήλωση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ τιμώντας το δημιούργημα του συμπατριώτη μας, του δόκτωρα Λεωνίδα Κουλιόπουλου, αυτή τη μικρή δίμηνο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηματικής επικοινωνίας. Δεν θα εμβαθύνω στην ουσία του ακαδημαϊκού του συμβράματος, θα ήθελα όμως να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σε αυτό το σημείο, όπως συγγραφέας, εξετάζει μεταξύ άλλων την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία που εκφράζουν οι επιχειρήσεις μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους τομείς της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούνται και έχουν άμεση σχέση με την ευημερία των κοινωνιών αυτών. Σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή που βιώνει η χώρα μας, τέτοιες δράσεις που έχουν κοινωνική, φιλανθρωπική και οικολογική κατεύθυνση είναι αναγκαίες. Μακάρι το βιβλίο αυτό του Πρωτεργάτη, της προσπάθειας σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα του συνεργάτη του Λεωνίδα Κουλιόπουλου, να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το σύγχρονο επιχείρημα. Είμαι επίσης χαρούμενος και για τους σπουδαστές που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι ανάμεσά μας που αύριο θα είναι οι πρεσβευτές του τόπου μας. Αυτές και αυτούς που επέλεξαν την ακριτική καστοριά για να προάγουν τη γνώση τους, να αποκτήσουν εμπόδια και να γίνουν η ελπίδα για το μέλλον. Είμαι βέβαιος πως βρίσκονται ανάμεσα σε καταξιωμένους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς που ανταμείβουν την επιλογή τους αυτή. Κλείνοντας, εύχομαι το εξαιρετικό αυτό βιβλίο να είναι αγαπητέ Λεωνίδα καλοτάξιτο και να αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης για τις επιχειρήσεις αλλά και τα στελέχη που βρίσκονται στις επιχειρήσεις αυτές προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Όταν έρθει το θέμα να περνώσουμε αυτή την παρουσίαση σαν κλίμακα και ακόμη στην επικοινωνία, με ιδιαίτερη χαρά δεχτήκαμε να κάνουμε την εκδήλωση αυτή την παρουσίαση αυτή. Αφενός γιατί ο κ. Κουλιόπουλος είναι αγαπητός συνάδελφος χρόνια εδώ στο παράρτημα της Καστοριάς και αφετέρου διότι στην συγγραφική ομάδα συμμετέχει μέλος του τμήματος η δίκουρη καθηγήτρια κυρία Τριανταφυλλίδου, η οποία εκλέχθηκε πρόσφατα σαν μέλος του τμήματος και για χρόνια βρίσκεται στο τμήμα σαν έκτακτη συνεργάτη. Με πολύ αξιόλογο επιστημονικό έργο, το οποίο επιστημονικό έργο έρχεται να συνεισφέρει σε αυτή τη δημιουργία με τους υπόλοιπους συγγραφείς τον κύριο Κουλιόπουλο σε ένα αντικείμενο που έχει να κάνει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα αντικείμενο το οποίο άπτεται αντικειμένου του τμήματος ως περιεχόμενο μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα όπως είναι το management, όπως είναι η κοινωνιακή ειδική της συντατολογίας. Και είμαστε σίγουροι ότι το μείγμα των συγγραφέων και το περιεχόμενο του βιβλίου δίνουν το κατάλληλο καύσιμο έτσι ώστε το ταξίδι το οποίο θα κάνει το βιβλίο αυτό να είναι και καλό. Χαιρετίζουμε την εκδήλωση, χαιρετίζουμε τους συγγραφείς και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια της παρουσίασης. Θα ήθελα να πω όμως κάτι γι' αυτό. Γιατί κάποιοι είπαν, γιατί επιλέξατε το σύνδεσμο γκρουπιών να κάνουν αυτή την παρουσίαση. Θα πρέπει να πω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι συνδεδεμένη. Εμείς πρωτού 10 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όταν ήταν προϊσταμένη η κυρία Καλογεράτου στο τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, κάναμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το σύνδεσμο γκρουπιών, όπου ο σύνδεσμος γκρουπιών έπαιρνε παιδιά, φοιτητές, και τους ασκούσε στην πρακτική άσκηση. Μετά από εκεί, κάναμε κάποιες προσπάθειες να εφαρμόσουμε τα διαδίου μάθηση. Θα θυμάται ο κ. Κοριτσίδης, γιατί τότε ήταν άλλος πρόεδρος φυσικά στο Σύνδεσμο Γονοποιών,
είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί τότε να μην πέτυχε, αλλά μπορεί να συνεχιστεί. Και επειδή κάθε τι, κάθε σύγγραμμα δεν πρέπει να γράφεται μόνο για να γράφεται. Δεν είναι μόνο για να μπει στον εύκοξο και να πουλήσουμε μερικά αντίτυπα. Θα πρέπει να εκπέμπει και ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα που εκπέμπει αυτό το βιβλίο είναι ότι θα πρέπει η ακαδημαϊκή κοινότητα να έρθει πιο κοντά με την επιχειρηματική κοινότητα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έδωσα και το λόγο προηγουμένως στον Διευθυντή του ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Σιμόπουλο, διότι κάνουμε και εκεί μια προσπάθεια, φυσικά με το Σύνδεσμο Γνωπιών, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο της διαφήμισης μέσω, μέσω της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων, έτσι ώστε να μπορέσει ο κλάδος της Γούνας να βρει μια άλλη διέξοδο, δηλαδή να βρει νέες αγορές. Αυτός είναι ο λόγος της ακαδημαϊκής κοινότητας και ο σκοπός της ακαδημαϊκής κοινότητας.